πάντως να δημόσιο ότι Μακρόνι σε μητόπος μαρτυρίου. Βασιλισσυρίου. Δηλαδή δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Μην τα μονάχα η χαρά. Δυσκούν κάτω. Εκεί γινόσαν τα έσχη. Εκεί πεθάναν κι άλλοι. Στον τρίτο. Στις φυλακές. Στις φυλακές. Η Χαράδρα ήταν το άλλο που είναι. Που έγινε. Το ΑΕΤΟ. Εκεί φέραμε και τους πολιτικούς κρατούμενους από εδώ τα πτάγμα προφυλακής. Δεν τις προφτάσεις από αυτούς που ήταν καλά, τους εξορίσεις. Όχι, όχι. Ήτανε στο τέλος γιατί ήταν με... Λέγανε πολλά και διάφορα ότι θα ειρηνεύσει πράγματι. Έσουμε και κοιτάξα να δώσαν το τελειωτικό χτύπημα ήταν με αυτούς. Και τους φέραν 200-300-400. Τους πλακώναν στο ξύλο και όσοι υπογράφαν. Αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτούς που υπογράφανε κάτω από την πίεση, μετά επιχειρούσαν, όχι θα πάνε να φύγουν οι σοφλέγοι, ανέβηκα πάμε και έτσι. Κόβανε τις φλέβες τους. Και εμείς φυλάγαμε το βράδυ μας, επέτρεπα να πηγαίνουμε. Για να μην κορυφθούν. Ναι. Να έχουν τα χέρια έξω. Ναι, δύο είχαν πεθάνει. Το πρώτο βράδυ. Δεν τους προφτάξαμε. Είχανε. Μετά όμως κόβανε συνέχεια και τις φλέβες. Όλες μάγει, μήνα έτσι πρόλαβε, άγιοι δεν πήγαμε. Πάντως κάτι που είδα μετά, που τους είδα μετά σαν πολίτες, είχαν γυρίσει πάλι κανονικάς. Τώρα πώς γίνεται να είναι δεκτή, άλλη πρόλαβες. Λοιπόν, γεια σας πάρα πολύ, να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Εσείς, επειδή συγγνώμη που ρωτάω, αλλά τώρα μόλις σας άκουσα, και επειδή και εμένα ο πατέρας μου ήταν στο ΑΕΤΟ, πόσο χρόνο, πότε ήταν? Το 48. Α, ήταν εγώ μαζί με τον πατέρα μου, ήταν με τούτο, με αυτόν. Χονδράκης. Όχι. Πώς? Χονδράκης Γιώργος. Χονδράκης Γιώργος. Κριτικός, α. Όχι, Χίος. Από τη Χίο. Ναι, ναι, έχουμε πολλούς με Άκη στη Χίο. Ναι. Εντάξει, 5.000 άτομα. Στρατιώτης, όχι στρατιώτης. Ναι, ήταν στο πρώτο τάγμα. Είχε παρουσιαστεί καπανέων. Ένα ψηλό σπονί. Όχι, δεν ήταν ψηλό σπονί. Ήταν αξιώτης που ήταν. Ναι, ήταν ιεροψάλτης. Όχι, βενιζελικό. Τον είχαν αυτός... καταδώσει για αριστερό, τον φέραν εδώ και μετά έγινε κομμουνιστής. Η αλήθεια είναι. Και καλή παρέα. Ναι, ναι. Και ήταν δυστυχώς και μάρτυρας αυτή την ιστορία με τον Μπαϊρακτάρη. 29 του Φλεβάρι. Τι έκανε. Ο Μπαϊρακτάρης, κοιτάξτε, εγώ τον είχα δει καν, γιατί ερχόταν πότε πότε και μάλιστα η κυρία του έλεγε πάμε Γιώργο στο χτήμα. Μας έλεγαν οι... Ναι, ναι. Υποκόμιες. Ναι. Πάμε στο χτήμα Γιώργο. Ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα και καθόταν μπροστά στο κόσμο και λίγο προφητικά έτσι για να βασανίζει τον κόσμο. Ναι. Εσείς σε ποιο ήσασταν? Εγώ ήμουν φαντάρος, ήμουν στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Πιο πέρα. Πού ήταν η κορίτσο, ναι. Όχι, δεν τον είχα γνωρίσει, δεν ξέρω. Α. Όχι, δεν πρέπει να ήταν τότε, γιατί όταν ήρθα εμείς δεν υπήρχαν πλέον. Σαν φαντάρος. Ναι. Και σαν πολίτης ήμουν εδώ στο πρώτο τάγμα. Α, μάλιστα. Συνολικά πόσο ήσασταν? Ήταν τον ζωντανό. Βάλτε λίγο παραπάνω από δύο χρόνια. Δεν ήμουν απλώς, ούτε απλώς είμαι πιζόν, τώρα δεν ξέρω. Και πώς σας λένε, γιατί εγώ το καταγράφω σαν ιστορικό. Να είστε καλά, γερός δυνατός.